Και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στην κυρία Μαρία Ξητάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας της Χόντα στη χώρα μας. Κυρία Ξητάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Τάσο μου. Καλημέρα και στον Ενικό. Γεια σου μέρα, λοιπόν, να μιλήσουμε στον Ενικό, μια και έχουμε βγει πολλές φορές στον αέρα και έχει ένα δίκιο πλέον. Είναι πιο οικείο. Έχουμε γνωριστεί ακριβώς. Κοντά. Λοιπόν, ο λόγος που σε έχουμε καλέσει και σε ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέτεις είναι το νέο Honda HR-V, αλλά όχι ένα απλό HR-V, ένα υβριδικό HR-V. Έτσι ακριβώς. Η Honda στις 18 Φεβρουαρίου αποκάλυψε το πολύ αναμενόμενο HR-V υβριδικό, το HR-V EHEV το λεγόμενο, το οποίο θα είναι στη χώρα μας, θα είναι στην Ευρώπη και στη χώρα μας προς τα τέλη του 2021. Mm-hmm. Είναι ακόμα ένα μοντέλο ως μέρος της εξηλεκτρισμένης γκάμας της Honda, για την οποία είχε δεσμευτεί ότι θα εξηλεκτρίσει όλη την γκάμα της, το mainstream μοντέλων της για την Ευρώπη μέχρι το 2022, και αυτό κάνει. Ξεκίνησε λοιπόν με το CR-V το υβριδικό, συνέχισε με το Jazz το υβριδικό, το οποίο και αυτό βρίσκεται πλέον στη χώρα μας, όπως και η έκδοση crossover, το λεγόμενο Jazz Crosstar. Έχουμε βεβαίως και το Honda E, το αμιγός ηλεκτρικό, το πρώτο αμιγός ηλεκτρικό από εκείνο της Honda. Και συνεχίζει λοιπόν και με το HR-V, που θα είναι για πρώτη φορά και αυτό υβριδικό. Διαθέτει λοιπόν ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, αυτό της Honda, από τη βασική έκδοση, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον HR-V μη υβριδικό, έτσι. Είναι πολύ μινιμαλιστική όλη του η σχεδιαστική φιλοσοφία. Εγώ θέλω να σου πω ότι όταν το είδα εντυπωσιάστηκα, είπα wow. Και δεν είσαι μόνο εσύ, κατά ψέματα. Είναι το αυτοκίνητο που θα αγόραζα, είναι ένα πανέμορφο αυτοκίνητο. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ακόμη και στο σχεδιασμό και όχι μόνο στο θέμα τεχνολογίας όσον αφορά την υβριδική του τεχνολογία. Πρόκειται για ένα SUV το οποίο παραπέμπει έτσι σε ένα σχήμα κουπέ SUV. Ακριβώς. Και σε μια τέτοια αισθητική, σε ένα compact SUV. Έχει απέραντη καθαρή και μοντέρνα σχεδιαστική φιλοσοφία, η οποία πλέον έχει υιοθετηθεί καθολικά από τη μάρκα. Έχει μια πολύ τολμηρή μάσκα μπροστά και το σχήμα του αμαξώματός του έτσι ενσωματώνεται ένα μακρύ καπό με πιο αιχμηρά κάθετα πλαϊνά τμήματα, έχει φοβερή ευρυχωρία, διατηρεί την ευρυχωρία για την οποία είναι πολύ γνωστό το HR-V, και το αναμένουμε λοιπόν στην Ελλάδα προς τα τέλη του 2021. Σε αυτή τη φάση η Honda δεν αποκαλύπτει περισσότερα. Mm-hmm. Θέλει σιγά σιγά να ξεδιπλώσει τα νέα και ό,τι έχει να κάνει με το HR-V, οπότε δεν έχουμε περισσότερα να πούμε όσον αφορά την υποδύναμη ή άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ή τιμή, ας πούμε. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όπου φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση και θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περισσότερα. Θα διατηρήσει τα ευέλικτα καθίσματα, τα Magic Seats, τα οποία έχει πλέον η Honda στα μοντέλα της, που προσφέρουν δύο δυνατότητες αναδίπλωσης, επίπεδη ή όρθια διάταξη. Και αυτά όσον αφορά το HR-V, το οποίο όπως είπαμε είναι μέρος της φιλοσοφίας και του ηλεκτρικού οράματος της Honda, του Electric Vision, αλλά και όλες τις φιλοσοφίες που έχει υιοθετήσει, την οποία έχει ονομάσει Honda e-Technology. Είναι λοιπόν η νέα γενιά υβριδικών συστημάτων κίνησης, τα οποία το ονομάζει Honda e-HEV, τα οποία ενσωματώνονται στο CR-V υβριδικό από το 2019. Το υιοθέτησε και το Jazz, συνεχίζουμε με το HR-V το υβριδικό. Το CR-V το υβριδικό έχουμε πλέον το μοντέλο του 2021. Το αυτό οποίο θέλαμε να αναφερθούμε τώρα. Για πες μας λοιπόν για το CR-V. Λοιπόν, απλά να εξηγήσω λίγο σε όσους δεν γνωρίζουν τι είναι το σύστημα EHEV της Honda. Είναι, στην ουσία περιλαμβάνει δύο συμμαγείς ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, mm-hmm. ένα βενζινοκινητήρα EVTEC, μια μπαταρία ιόντων λιθίου και ένα πρωτοποριακό κυβότιο ECVT με μια σταθερή σχέση μετάδοσης μεταξύ τους για μια μετάδοση δηλαδή ευθυγούς μονάδες ελέγχου ισχύους. Αυτές λοιπόν όλες τις προηγμένες τεχνολογίες συνεργάζονται πολύ αρμονικά μεταξύ τους, ώστε να πετυχαίνουν μια αποδοτική, ομαλή και άμεση απόκριση. Το CR-V λοιπόν το ειδικό διαφέρει από το μοντέλο του 21, από το μοντέλο του 19, διαφέρει σε ελάχιστα πράγματα, κυρίως σχεδιαστικά, κάποιες λεπτομέρειες όπως οι ζάντες, όπως εσωτερικά κάποια διακοσμητικά μεταλλικά. Και το έμβλημα πλέον της Honda, το H, περιβάλλεται από ένα χρώμα μπλε προκειμένου να σηματοδοτείται η νέα εποχή της Honda, που η νέα εποχή της Honda είναι φιλική προς το περιβάλλον,
Μας ενδιαφέρουν οι φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις, οι οποίες θα είναι σε χαμηλές ρήπους, όπως επιτάσσεις πλέον και τα regulations της Ευρώπης. Και θέλουμε αυτό, ήθελε η Honda, να το αποτυπώσει και στο λογότυπό της. Τιμές τώρα για το CR-V το καινούργιο, γιατί εδώ έχουμε τιμές. Εδώ έχουμε τιμές και επίσης να πούμε ότι το CR-V το υβριδικό, κάτι που ενδιαφέρει σίγουρα τον κόσμο ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία να αγοράσει ένα υβριδικό αυτοκίνητο και να φύγει από τη λογική του πετρελοκινητήρα ή του βενζινοκινητήρα και να μπούμε σε μια εποχή όπου τα οχήματα είναι είτε υβριδικά, είτε πλαγίν υβριδικά, είτε αμυγός ηλεκτρικά. Το CR-V το υβριδικό σε αστικό κύκλο, σε μετακινήσεις εντός πόλης, έχει τη δυνατότητα να κινηθεί κατά 82% αμυγός ηλεκτρικά. Mm-hmm. Σημαντικό νούμερο. Έτσι, οπότε είναι ένα SUV φοβερά ευρύχωρο, δηλαδή είναι ένα SUV που φορτώνεις όλη την οικογένεια, φορτώνεις και όλα τα πράγματα της οικογένειας και συνεχίζει να σε χωράει και να έχει χώρο. Δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο, ένα SUV πάρα πολύ άνετο από άποψη χώρων. Το οποίο τώρα βγαίνει στις εξής εκδόσεις. Είναι δίλητρο, έτσι. Η υποδύναμή του είναι 145 ύπη για το βενζινοκινητήρα και ο ηλεκτροκινητήρας 184 ύπους. Βγαίνει λοιπόν στην έκδοση την Comfort. Ξεκινάει από 37.700 ευρώ. Mm-hmm. Με την έκδοση τη δικίνητη την Comfort. Συνεχίζουμε τώρα με εκδόσεις τετρακίνητες, όπου εκεί ανεβαίνουμε λίγο, δηλαδή έχουμε την Elegance που βγαίνει και σε δικίνητο, ξέρετε, τρακίνητο ξεκινάει από 41.700, τη Sportline η οποία και αυτή ξεκινάει από 43.700 δικίνητο και τετρακίνητο και η κορυφαία, ανεβαίνουμε. Και η κορυφαία έκδοση. Η κορυφαία έκδοση είναι η Executive τετρακίνητη στα 51.500 ευρώ. Με τα πάντα. Άρα, μέσα. Είπαμε. Με τα πάντα μέσα. Μην το λέμε έτσι. Δεν είναι πως τα άλλα δεν έχουν τα πάντα μέσα. Είναι υπερπλήρης ακόμη και η βασική έκδοση στις 37.700 ευρώ. Ακριβώς. Έχουν, δηλαδή η Honda στις βασικές εκδόσεις δεν κάνει καμία έκδοση σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα συνδεσιμότητας, σε θέματα infotainment, σε θέματα τεχνολογίας υβριδικής. Όλα αυτά τα βρίσκει κανείς από τις βασικές εκδόσεις. Και τώρα έτσι μια ερώτηση, γιατί ανέβα σχετική φωτογραφία στο Facebook και ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι το Hyundai στο δρόμο, γιατί το πήρες για κάποιες ώρες, κακά τα ψέματα και σε είδαμε. Ναι, μας έβαλες φωτιές, μας έβαλες φωτιές. Ίσως από τη στιχερή, για μερικές ώρες φαντάζομαι, γιατί δεν έχεις προλάβει καν να το διοικήσεις. Έτσι. Κοιτάξτε, το οδήγησα πρώτη φορά πριν ένα χρόνο περίπου στην Βαλένθια, που ήταν και η πανευρωπαϊκή παρουσίαση, όμως το οδήγησα 10 λεπτά σε συνθήκες βροχής, ήταν σαν να μην το οδήγησα. Απλώς είχα την τύχη να είμαι συνοδηγός σε πολύ καλούς πιλότους, δημοσιογράφους, συναδέλφους που πήγαμε στη Βαλένθια, οπότε το έζησα πολύ από την πλευρά του συνοδηγού. Ως οδηγός που το πήρα για πρώτη φορά προχθές, έτσι, για κυριολεκτικά λίγες ώρες, είναι κάτι το άπιαστο, το μοναδικό, το εξωπραγματικό, το, τι να σας πω, είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο πατάει πάρα πολύ καλά στον δρόμο, επειδή έχει καλή κατανομή βάρους, 50-50 δηλαδή σε όλο το πλαίσιο του, στο αμάξωμά του. Το νιώθεις ότι πραγματικά είναι σαν ένα βεντουζάρι στο δρόμο, είναι απίστευτα τα κρατήματα που έχει. Πώς είναι το να βλέπεις μόνο κάμερες? Γιατί κακά τα ψέματα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Ναι. Θα σας πω. Πόσο εύκολα συνηθίζεται αυτό? Αυτό το infotainment, το σύστημα όλο που έχει με τις άπειρες οθόνες μπροστά σου, δεν υπάρχουν καν καθρέφτες εξωτερικοί, υπάρχουν κάμερες που μεταδίδουν την εικόνα εσωτερικά σε κάμερες που λειτουργούν ως καθρέφτες. Δεν είναι μόνο, δηλαδή, μπροστά οι οθόνες που έχεις για όλα τα υπόλοιπα, για όλη την υπόλοιπη πληροφόρηση που παίρνεις και τη συνδεσιμότητα που έχεις με το κινητό σου, με το smartphone σου. Η αίσθηση αυτή, ξέρεις, είναι εντυπωσιακή. Λίγο στην αρχή θέλεις κάποια λεπτά να το συνηθίσεις, αλλά πραγματικά μετά από 10 λεπτά συνηθίζεται. Ακόμη και οι καθρέφτες οι οποίοι είναι οθόνες συνηθίζονται μετά από 10 λεπτά. Και μάλιστα, επειδή αυτό το ερώτημα μου τέθηκε και μέσω Facebook, στο λόγο του βίντεο που είδατε και εσείς που ανέβασα, εγώ πραγματικά
Σκέφτηκα να το παρομοιάσουμε με θέα θάλασσα και επειδή μιλάμε και με τη Θεσσαλονίκη που έχετε εκπληκτική θέα θάλασσα σχεδόν από παντού σε αυτή την πόλη, φανταστείτε να είσαι σε ένα σπίτι με θέα θάλασσα. Mm-hmm. Όταν πρωτομπαίνεις σε αυτό το σπίτι, κολλάς με τη θέα αυτή. Δεν μπορείς να ξεκολλήσεις το βλέμμα σου από εκεί, σου αποσπά την προσοχή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και κοιτάς τη θέα θάλασσα και δεν τη χορταίνεις. Έτσι λοιπόν είναι και η αίσθηση που έχεις όταν μπαίνεις στο Honda E με όλη αυτή την υπερπαραγωγή του infotainment μπροστά σου. Σιγά σιγά όταν αρχίζεις και το συνηθίζεις και το θεωρείς δεδομένο ότι βρίσκεται εκεί, okay, βρίσκεται εκεί και στην ουσία είναι και τόσο user friendly, είναι τόσο εύκολο να εξοικειωθείς μαζί του και να το χρησιμοποιήσεις, οπότε δεν σε δυσκολεύει, πάει από μόνο το τυφλοσούρτη στο χέρι, έτσι, πραγματικά, mm-hmm. πάει τυφλοσούρτη. Από ένα σημείο και μετά, απλά νιώθεις ότι υπάρχει εκεί και δεν σου αποσπά την προσοχή πλέον, συνεχίζεις να λειτουργείς κανονικά, προτεραιότητά σου είναι ο δρόμος και η ασφάλεια και γυρίζεις και την ξαναπροσέχεις και την παρατηρείς όταν τη χρειάζεσαι, όταν αποφασίζεις εσύ ο ίδιος συνειδητά να ρίξεις το βλέμμα σου εκεί γιατί κάτι θέλεις να κάνεις. Θες να αλλάξεις σταθμό στο ραδιόφωνο, θέλεις να το συνδέσεις με το κινητό σου, θέλεις να πας στο Honda Personal Assistant να κάνεις ερωτήσεις για κάποιο εστιατόριο ή οτιδήποτε άλλο, θες να βρεις σταθμό φόρτισης. Το κάνεις πλέον κατά βούληση, δεν σου αποσπά την προσοχή. Είναι ακριβώς όπως η θέα θάλασσα μέσα από ένα σπίτι, που απλά υπάρχει εκεί από ένα σημείο και μετά και εσύ λειτουργείς κανονικά μέσα στο σπίτι σου και γυρίζεις να την κοιτάξεις όταν θέλεις να την κοιτάξεις. Πιστεύω καλύτερη παρουσίαση του Honda δεν έχει γίνει ποτέ, ούτε από ένα δημοσιογράφο. Το ξεπεράσες όλους και αυτούς που ήρθαν μαζί σου και οδήγησαν. Πιστεύω ότι αν τα έγραφε σε ένα χαρτί αυτά, πραγματικά όλοι σβήνανε. Τέλος πάντων, η εμπειρία οδήγησης φυσικά των δημοσιογράφων του ειδικού τύπου είναι σε άλλο επίπεδο και ειδικά των Ελλήνων οι οποίοι πηγαίνουν σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και βλέπουν τα αυτοκίνητα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ εγώ, να είστε καλά. Και ελπίζουμε σύντομα πάλι με Honda ή με Mitsubishi με νέα και νέα μοντέλα τα οποία έρχονται σιγά σιγά από τους Ιάπωνες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα, Μαρία. Γεια σας.